Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά. Μελέτη 25. Περί της διδασκαλίας του Θείου Ευαγγελίου. Πρώτον, ποιος είναι ο διδάσκαλος αυτής. Δεύτερον, ποια είναι η διδασκαλία του. Τρίτον, ποιοι είναι οι μαθητές που πρέπει να τη μαθαίνουν. Συλλογή σου αγαπητέ αδελφέ, το διδάσκαλο της Ευαγγελική διδασκαλίας. Ποιος είναι, ποια είναι η διδασκαλία του και ποιοι οι μαθητές που πρέπει να τη μάθουν και να αξιωθούν για να αξιωθείς και εσύ να συναριθμηθείς με αυτούς. Λοιπόν, πρώτα συλλογή σου ότι ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο διδάσκαλος όλων των διδασκάλων, και ιεροκήρυκας όλων των ιεροκηρύκων. Μάλλον δε ο Κύριος είναι ένας και μόνος διδάσκαλος, καθώς το ονομάζει ο σημερινός μαθητής Νικόδημος, Ραβή, είδομε ότι από Θεού ελήλθας διδάσκαλος. Ιωάννης τρίτο κεφάλαιο. Και αυτός, εαυτόν ο Κύριος υπών, εμείς δε μη κληθείτε Ραβή, εις γαριμών εστί ο καθηγητής, ο Χριστός. Ότι γι' αυτό το σκοπό απεστάλει στον κόσμο, όχι μόνο για να ρητρώσει τον άνθρωπο, αλλά και για να διδάξει, όπως λέει, εγώ εις τούτο ελίλθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Ιωάννης Γιωταΐτα Κεφάλαιο και για να πιστοποιήσει περισσότερο αυτή τη διδασκαλία του ουρανός, ο πατέρας μας επρόσταξε με μεγάλη φωνή να ακούσουμε αυτό το διδάσκαλο, λέγοντας «Αυτού ακούετε, Ματθαίος Ιωταζήτα». Μάλιστα, αυτός ο διδάσκαλος όχι μόνο διδάσκει με τα λόγια όπως οι άλλοι δάσκαλοι, αλλά πολύ περισσότερο διδάσκει με τα έργα του. Γι' αυτό μας κάνει να ακούσουμε περισσότερο, γιατί τον βλέπουμε κατά την υπόσχεσή του τη μέρα εκείνη πεπιθώς έστε ο άνθρωπος επιτοποιείς αντι αυτών και οφθαλμοί αυτού εις το Άγιον του Ισραήλ εμβλέψονται Ισαΐας Γιοταζίτα. Ζήγησε τώρα και εσύ με τον νου σου αγαπητέ πόσο βάρος προξένησε στο λυτρωτή μας αυτό το φορτίο που πήρε πάνω του για να διδάξει την αλήθεια διότι στο να δημιουργήσει μεν όλα τα όντα και εμάς μαζί με αυτά και στο να τα διαφυλάξει όλα ως τώρα δεν ξόδευσε τίποτε άλλο παρά μόνο ένα λόγο. Αυτό είπε και γέννησαν. Μάλλον αυτό είπε και γεννήθηκαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, λέει ο ψαλμός αλλά στο να μας διδάξει τα κρυφά αξιώματα και θελήματά του και τους θησαυρούς της σοφίας του, χρειάστηκε να γυμνωθεί από το ύψος της μεγαλειότητός του και να ενδυθεί να φορέσει μορφή δούλου, δηλαδή ανθρώπου, όπως λέει ο Παύλος, μορφήν δούλου λαβών, Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο. Μάλιστα να λάβει το σχήμα του ανθρώπου, ενωμιώματοι ανθρώπων γενόμενος. Και με το ίδιο σχήμα να δοκιμάσει όλους τους κόπους, όσους δοκίμασε και όσους δοκίμασαν κι άλλοι ιεροκήρικες και διδάσκαλοι και όλες τις καταφρονήσεις των εχθρών του. Λοιπόν, τι άλλο περισσότερο θα μπορούσε να κάνει η ουσιώδης και αψευδής αλήθεια παρά να γίνει δια της αυτοπροσώπου διδασκαλίας της η δική μας αλήθεια. Διότι ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια» Ιωάννης Γιώτα Δέλτα. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να δείξει πως μας αγαπά ο γλυκύτατός μας αυτός διδάσκαλος παρά να υποφέρει τόσους σκόπους τρέχοντας επάνω κάτω και περιπατώντας όλη την Ιουδαία με τα δικά του πόδια. Να υποφέρει τόσες ατιμίες, να ονομαστεί φάγος και εινοπότης, δαμονισμένος και σαμαρίτης, μόνο για να μας διδάξει την οδό που θα πάμε προς την αιώνια ζωή. Και περίγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκονται συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ματθαίος, τέταρτο κεφάλαιο. Λοιπόν, Ποιαν απολογία και πρόφαση θα έχεις εσύ αμαλτωρέ αδελφέ, αν πεις έμπροσθεν του Κυρίου, κι αν δεν πιστέψεις ίσως τις δασκαλίες του και δεν περπατήσεις το φως του, ημί ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ Λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αν δεν είχα έρθει, λέει ο Χριστός, και δεν είχα μιλήσει σε αυτούς, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα πρόφαση δεν έχουν για την αμαρτία τους αυτή, εφόσον δηλαδή τον άκουσαν, δεν μπορούν να προφασιστούν ότι δεν άκουσαν την αλήθεια από το στόμα του. Να ντραπείς, αδερφέ, που ακολούθησες τόσες απατηλές διδασκαλίες του κόσμου, της σάρκας και του διαβόλου, και προτίμησες καλύτερα από τις συμβουλές της ακτής του σοφίας τις συμβουλές της επιγείου σοφίας, που είναι κτηνόδης και διαβολική, και δεν πεθύμησες άλλο τι υψηλότερο και συγγενέ της λογικής σου φύσεως, παρά το να κάνεις κάθε τρόπο, για να λάβεις τιμή και δόξα από τους ανθρώπους, και να θεραπεύσεις τις αισθήσει και τα άλογα πάθη σου με τις ειδονές, για να συνάξεις αργύρια και να γίνεις σαν ένας γάιδαρος φορτωμένος με χρυσά νομίσματα. Και τι άλλο μεγαλύτερο χάρισμα από τούτο μπορούσε να σου δώσει ο άνθρωπέ μου, το να λάβεις την τιμή να ακούσεις από το ίδιο το στόμα του σαρκωμένου λόγου εκείνα τα λόγια που επιθύμησαν να ακούσουν προφήτες και βασιλείς και δεν τα άκουσαν, διότι λέει στο δέκατο κεφάλαιο του Λουκά ο ίδιος ο Κύριος «Λέγω ημίν ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς θέλησαν να ακούσουν, α ακούετε, και ουκ Τι άλλο υψηλότερο καύχημα θα έπρεπε να έχεις στο να να ακούσεις εσύ η βρωμερή και νε... νεκρή σάρκα τη φωνή του Θεού του ζώντος η οποία θα σου μιλήσει όχι από μέσα από το πύρ και από τον καπνό καθώς ελάλησες τους Ισραηλίτες το όρος Σινά Τις γαρ σάρξη της άκουσε φωνή Θεού ζώντος εκ μέσου του πυρός Όσοι εμείς και ζήσετε, αλλά αυτοπροσώπως, γλυκά, ήρεμα και ανθρωποπρεπός. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός λαλήσας της πατράσιν εν τις προφήτες, επεσχάντων των ημερών, τούτον ελάλησε ημίν εν ιώ. Εβραίος, πρώτη επιστολή του Παύλου, δηλαδή ο, ο, παλαιότερα ο Θεός είχε μιλήσει στους προφήτες στους πατέρες δηλαδή και τους προφήτες μας και στα τελευταία των ημερών εμίλησε ο ίδιος μέσω του Ιού του. Εσύ έπρεπε όταν ανοίγεις για να αναγνώσεις το Ιερό Ευαγγέλιο που περιέχει τη διδασκαλία τη γραμμένη με τόση ευλάβεια να το κάνει σαν να ανοίγει στον ίδιο τον ουρανό όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος ή των γραφών ανάγνωσης τον ουρανόν εστί υπάνοιξης. Και ως αν να λαλείς αμέσως προς τον ίδιο το Θεό, εσύ έπρεπε να ακούς το Ιερό Ευαγγέλιο και να τρέμεις όλος και να φοβάσαι, γιατί αξιώθηκε αυτή αυτής της Θείας Επισκοπής, καθώς είναι γραμμένο επί τι να επιβλέψω ή μη, επί των πράων και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Και πάλι ακούσατε ρήματα Κυρίου η τρέμοντες το λόγον αυτού, θα πει ο Ισαΐας το ξί σίγμα κεφάλαιο. Αχ, εσύ αδερφέ μου, δεν νομίζει για ένα τίποτα αυτό το τόσο μεγάλη χάρισμα. Εσύ δεν δείχνει τόση προσοχή και φυλακοία όταν ακούς τα λόγια του Κυρίου, όσοι δείχνεις στο να ακούς τα λόγια μεγάλων ανθρώπων εντός εισαγωγικών. Εσύ δεν λαμβάνει κανένα φόβο στην καρδιά σου όταν ακούς να λαλεί το στόμα του ιδίου του Θεού, το οποίο αισθάνεται ως και εκείνο σκληρό ο σκληρόκαρδο και χονδρός λαό των Εβραίων. Γι' αυτό και έλεγαν προ τον Μωυσή, Λάλισε εσύ η μην και μη λαλεί το προ εμά Θεό, ή να μην αποθάνουμε. Έλεγαν στο Μωυσή, Μίλησε εσύ αντί για μας γιατί αν μιλήσει ο ίδιος ο Θεός σε εμάς μπορεί και να πεθάνουμε. Λοιπόν τώρα, κάνε υπόσχεση στον Κύριο να διορθώσεις όλα αυτά τα πράγματα και στο εξή παρακάλεσέ το να σε συγχωρήσει και να μην σε τιμωρήσει καθώς σου πρέπει και να μην θέλεις πλέον να σου μιλεί στην καρδιά και να σε διδάσκει λέγοντας «Εξέτεινα λόγους και ού προσήχεται έλα ακύρους επί είτε ημάς βουλάς» Στις διεμείς λόγη, απειθήσατε τη γαρούν καγό ότι η μετέρα απολία επιγελάσουμε παροιμίες πρωτοκεφάλαιο. Αλλά συμπαθώντας την αγνοσία σου να γίνεις δάσκαλος και φως δικό σου για να φωτίζει στον ίδιο καιρό το νου σου και να θερμαίνει τη θέληση και την καρδιά σου στον αγαπά αγαπάς και να κάνεις εκείνο που σε διδάσκει, ώστε σχεδόν να λες κι εσύ μαζί με τον Κλέοπα, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη μην τη οδό, και ως διήνει γεννημήν τας γραφάς. Λέω Κλέοπα στο σύντροφό του, δεν και εγώ ήταν η καρδιά μας μέσα μας την ώρα που μας μιλούσε ο Κύριος Καθοδόν και μας εξηγούσε τις γραφές. Συλλογήσου λοιπόν τη διδασκαλία αυτού του ουράνιου διδασκάλου που κάνει και όλο το Θείο Ευαγγέλιο, μάλιστα δε και τον πρώτο λόγο επάνω στο όρος καθώς διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν. Και εξέτασε με ακρίβεια αυτές τις τρεις ποιότητε που περιέχει η Θεία Διδασκαλία, δηλαδή το ύψο, την αλήθεια και την ωφέλεια. Και για το μεν ύψος αυτής της διδασκαλίας, το οποίο είναι κρυμμένο και ακατανόητο, ως τότε ήταν κρυμμένο και ακατανόητο από τα μυαλά όλων των σοφών, γίνεται φανερό από εκείνο που είπε ο Κύριος «Εξερεύσομαι και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Πρόκειται να σας πω πράγματα που είναι κρυμμένα από τότε που έγινε ο κόσμος. Ματθαίος γιώτα γάμα κεφάλαιο στίχος 35 Διότι ως εκείνο τον καιρό νόμιζε ο κόσμος ότι ήταν μακαριότερος. Όποιος είχε πολλά πλούτη, περισσότερες τιμές και περισσότερες αναπαύσεις. Γι' αυτό τώρα συλλογιστεί ο καθένας από εμά πόσο έμεινε εκστατικό το γένος των ανθρώπων όταν άκουσε ξαφνικά την πρώτη φορά να λέει ο Κύριος μια τόσο υψηλή και μια τόσο ουράνια διδασκαλία, ότι είναι μακάρι οι φτωχοί, ότι είναι μακάρι οι κλαίγοντες, ότι είναι μακάρι οι ταπεινοί και οι πραείς, ότι είναι μακάρι οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι, μακάρι οι ειρηνοποιοί, μακάρι οι καθαροί κατά την καρδία, μακάρι οι δεδιωγμένοι και κατηγορημένοι αδίκως. Και κατά το ενάντιο, ότι είναι άθλοι και ταλέποροι οι πλούσιοι, εκείνοι που έχουν προσκολλημένη την καρδιά τους στα αγαθά του κόσμου, εκείνοι που είναι χορτασμένοι και έχουν όλες τις τροφές και τις ανέσεις, εκείνοι που χαίρονται και γελούν και εξεφαντώνουν και εκείνοι που τιμώνται και φημίζονται από τους ανθρώπους. Και ποιος μπορεί να καταλάβει, αδερφέ, το ακατάληπτο ύψος που περιέχει αυτή όλη η διδασκαλία του Θείου Ευαγγελίου, αυτή η άλλη δασκαλία θα λέγαμε από του κόσμου. Γι' αυτό καλά μίλησε και ονόμασε ο Απόστολος Βαρθολομέος στο Ευαγγέλιο μικρόν και μέγα. Μικρό κατά το μήκο και μέγα εις το πλάτος και το ύψος των νοημάτων. Το Ευαγγέλιο θα πει ο Αμβρόσιος ότι είναι ένα πέλαγος στο οποίο βρίσκεται το πλήρωμα των χαρισμάτων και η θάλασσα των πνευματικών μυστηρίων, εκεί όπου πλέει ο μυστικός ηχθής Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Ή σταυρός κατά την άκρο της Εβίλης. Το Ευαγγέλιο, ο Γερόνιμος, επιτομή πάσης θεολογίας ονόμασε, ο δε οριγένης απαρχή όλης της γραφής και άλλος βάση και κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης και ήλιον της Νέας Γραφής. Κι αν όλη η γραφή λέγεται από τον Αυγουστίνο «Κυκλοπεδία Πασών των Επιστημών» και υπό του Μεγάλου Βασιλείου «Ψυχών Εργαστήριο» και «Αποθήκη Πνευματικών Βοτάνων», το Ευαγγέλιο εξάπαντος υπερέχει. Και για να πούμε πιο απλά, το Ευαγγέλιο είναι η Καινή Διαθήκη, η εγγενιασμένη με το αίμα του αγαπητού Ιού του Θεού, κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά, που θέλει να πει κατά τον Άγιο Μάξιο πρεσβεία Θεού προς ανθρώπους διού σαρκοθέντος, μισθών δωρουμένου της πειθωμένης αυτό, την αγέννητον θέωση, αγέννητον δε λέγω θέωσιν, ως μιέχουσα γέννηση αλλά εν επινόητον, εν τις αξίες φανέρωσιν. Στους άξιους δηλαδή να φανερωθεί, εν τις αξίες φανέρωσιν. Η δε αλήθεια της δασκαλίας, αδερφέ, της δασκαλίας αυτής του Ευαγγελίου, παρασταίνεται από τούτο, διότι αμέσως ελαλήτω και έβγαινε από το ίδιο το στόμα εκείνης της αυτοσοφίας του υψίστου, η οποία καθώ είναι αληθινή, αληθή το ότι είναι, ούτω είναι αληθής και στα τα λόγια τη. Εγώ, η Σοφία δηλαδή εννοεί, από στόματο υψίστου εξήλθων, σειράχ κάπα Και Κι όταν όλοι ομού οι από Αδάμ, ως τη συντέλεια του κόσμου άνθρωποι, δύναται να ευρεθούν ψεύστε, τότε μόνο ο Θεός δεν είναι δυνατόν να ψευστεί, αλλά πάντοτε να βρίσκεται αληθής κατά τον Απόστολο. «Γινέστο δε ο Θεός αληθής, πάς δε άνθρωπος ψεύστης», δηλαδή ψεύτης. Όθεν δεν είναι δυνατόν να αμφιβάλλουν ή άλλως να διστάζουν ή ακούονται στη δασκαλία αυτή του Κυρίου, ούτε καν για μία συλλαβή παρομοίως δε και η ωφέλεια αυτής της δασκαλίας του Ευαγγελίου παρισταίνεται, παραστάνεται μάλλον εξ αυτού, διότι είναι διδασκαλία και γνώσει που οδηγεί προς σωτηρία και ζωή τους ακούοντες, καθώς είναι γραμμένο τους δούνε γνώση σωτηρία στο λαό αυτού. Λουκάς Αλφακεφάλαιο και πάλι λέει «Τα ρήματα αεγό λαλοί μην, πνεύμα εστί και ζωή εστί». Αυτά τα λόγια που σας λέω, λέει ο Κύριος, είναι πνεύμα και ζωή, διότι περιέχει όλες τις αρχές της χριστιανικής ηθικής με το να μας παραγγέλει για το καλό και για το κακό, με το να μας εκδίνει από τον παλαιό άνθρωπο και να μας δίνει με το νέο, τον καταχριστό κτιστέντα, και διότι μεταβάλλει τους γήινους και φθαρτούς ανθρώπους σε αγγέλους άφθαρτους και ουράνιους. Τώρα λοιπόν εσύ αδελφέ μου που ακούς αυτά, τι λέει η καρδιά σου, τι λένε οι αισθήσεις σου, τι λένε τα πάθη σου, εσύ, ναι, από ένα μέρος ομολογή και κυρίδης το διδασκαλικό αξώμα του λουτρωτού, του ουρανίου σου διδάσκαλου. Και ακολούθως δεν μπορείς να μην δώσεις πίστη στις δασκαλίες του, αφού είναι τόσο βέβαιες και τόσο αληθινές, όσο είναι βέβαια και αληθινά όλα μας τα μυστήρια. Λοιπόν, καθώς θα βλαστημούσες εάν αρνήσω την Αγία Τριάδα, κατά τον ίδιο τρόπο βλασφημίσω το αν αρνήσε, πως δεν είναι μακάριος όποιος είναι φτωχός και όποιος πάσχει για την αγάπη του Θεού, επειδή και η μία και η άλλη από αυτές τις αλήθειες είναι θεμελιωμένες πάνω στη σοφία και τα λόγια της αυτοαλήθειας ή τη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και καθώς χρωστούμε να πιστεύουμε αδιακρίτως στο Θεό και αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος το περιέχουν τη μίαν φύση και τα τρία πρόσωπα του Θεού έτσι θα πρέπει αδιακρίτως να πιστεύουμε και στο Θεό δηλαδή στα λόγια του Θεού και στις απαγγελίες και στις απειλές του, καθώς λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, επειδή πιστός ο Κύριος εν πάση της λόγης αυτού. Αλλά και από το άλλο μέρος, εσύ δείχνει με τα έργα σου την πίστη σου διαφορετική και το Ευαγγέλιο σε διδάσκει τις θεωρητικές αλήθειες και τα δόγματα της πίστεως. Εσύ υποτάσσεσαι στα αξιώματά του αλλά όταν σου παραγγέλνει τις πρακτικές αλήθειες για να διορθώσει τα ήθη σου, τότε όλες οι επιθυμίες σηκώνονται εναντίον σου και βιάζονται να μην δεχτούν τους νόμους του, που πάει να πει πως πιστεύεις σαν αληθινή τη διδασκαλία του, αλλά ζεις με τέτοιο τρόπο σαν να την πίστεψε για ψεύτικη. Πρόσεχε όμως καλά ότι αυτό το ίδιο το Ευαγγέλιο θα κάνει την κρίση στο να σε καταδικάσει, καθώς το βεβαιώνει ο Κύριός μας. Ο μη λαμβάνων τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρινεί αυτόν, εν τη εσχάτη ημέρα. Ιωάννης Ιωταβίτα Διότι ένα από τα δύο, αν ίσως και δεν πιστεύεις πως είναι μακάριος όποιος γυμνώνεται για το Χριστό από κάθε γήινο πράγμα, και όποιο θυσιάζει σε αυτόν όλε τι ειδονέ, όποιο κλαίει τι αμαρτίε του και όποιο υποφέρει με υπομονή και χαρά τι θλίψει του, θα καταδικαστεί ω άπιστο. Εάν και δεν πιστεύει όλα αυτά πω είναι αληθινά, όμω πολιτεύεσαι κατά τις διαταγέ του κόσμου και της αρκό. Ακόμα και το πιστεύεις αληθινά και πολιτεύεσαι διαφορετικά σαν τον κόσμο, θα καταδικαστείς ως εχθρός της πίστεώς σου. Επειδή και όσον επαγγέλασαι και διαφεντεύει την πίστη σου με τη γλώσσα σου, τόσο την πολεμάς με τη ζωή και τα έργα σου. Η πίστηση θεωρητική κατά τους θεολόγους είναι κοινή και των δαιμόνων. Διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, μας λέει ο Ιάκωβος στη Δεύτερη Επιστολή. Αλλά η πίστη η πρακτική είναι ίδια ε ιδιαίτερο δηλαδή γνώρισμα μόνον των χριστιανών. Καγώ δείξωση την πίστη μου εκ των έργων μου. Φοβούμενος λοιπόν αυτούς τους ελέγχους, τους οποίους γρήγορα θα κάνει ο Κύριος, ξύπνησε αδελφέ και έλα στον εαυτό σου. Άναψε πάλι την πίστη σου και αναθέρμανε την αγάπη σου στο θείο διδάσκαλό σου και να ντραπείς πολύ διότι ως τώρα έθρεψε στην καρδιά σου μια εναντιότητα τόσο μεγάλη σε όλα εκείνα που αυτός δοκίμασε και απέδειξε με το παράδειγμά του και τη διδασκαλία του. Ομολόγησε τώρα ότι όποιος δεν ακολουθεί το φως του περπατάει στο σκοτάδι και εκείνος που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει Αποφάσισε να μην θέλεις το εξής κανένα άλλο κανόνα στη ζωή σου και άλλο οδηγό παρά το Ευαγγέλιο. Και παρακάλεσε τον Χριστό, επειδή και αυτό είναι Δεσπότης και Κύριος των Καρδιών, να δείξει αυτή την κυριότητα σε σένα, δίνοντάς Του, σε αυτό, για αυτό το λόγο, μια καρδιά ευπηθή και υπάκου, για να αγαπήσεις και να επακούσεις τη διδασκαλία Του, και μια καρδιά ανδρεία, για να κάνει εκείνα που σε διδάσκει, διότι κατά τον Απόστολο όχι οι ακροατές του νόμου είναι δίκαιοι για το Θεό, αλλά οι ποιητές του νόμου δικαιωθήσονται, αυτοί που ποιούν εφαρμόζουν το όνομα του Θεού, Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο. Συλλογίσω επίσης, αγαπητέ αδελφέ, ότι οι μαθητές ευαγγελικής διδασκαλίας είναι όλοι χριστιανοί και κοντά σε όλους είσαι και εσύ ένας μαθητής από αυτούς. Επειδή και ο Κύριος μας δεν εδίδαξε μόνο τους Αποστόλους αυτή τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μάλιστα των μακαρισμών, αλλά και σε όλο το πλήθος του λαού που πήγε στην Ιερουσαλήμ για να τον ακούσουν. Και τους ομορυθνείς του ακόμη και εκείνους που ήσαν από την Τύρο και τη Σιδώνα που ήταν άλλο εθνής, όπως λέει ο Λουκάς, και πολύ πλήθος του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε παντού προς τους Αποστόλους «Άντε ημίν λέγω, πάση λέγω, αυτά που λέω σε εσάς τα λέω σε όλους». Πώς λοιπόν εσύ λες ότι δεν ομιλεί σε σένα ο Κύριος επειδή είσαι ένας από τον κοινό λαό και δεν είναι αρκετό να σε ελέγξει σε τούτο, αυτό μόνο το όνομα του χριστιανού. Χριστιανός, πάνω να πει, μαθητής και ακόλουθος του Χριστού, καθώς είναι γραμμένο, εγένετο χρηματή σε πρώτον εναντιοχεία τους χριστιανού χριστιανούς, Ιωτά. Α. Και το όνομα του χριστιανού είναι όνομα αγιότητος, καθώς πολλές φορές υπενθυμίζει ο Απόστολος στις επιστολές του, ονομάζοντας τους χριστιανούς Αγίους, της Αγίης τη ουσιν εν Εφέσο, της εν Κολοσαΐς Αγίης, τη Εκκλησία του Θεού τη Ούση εν Κορίνθο, κλητής Αγίης. Και αλλού, συν της Αγίης πάσιν της Ούσιν εν όλη τη Αχαΐα, και για να γίνουμε όλοι Άγιοι, πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Διό και Ιησούς είναι αγιάσει δια σου οι δύο των λαών έξω της πόλεως έπαθε. Και πάλι λέει, υπέρ πάντων απέθανε, είναι οι ζώντες μη αυτοί ζώσιν, αλλά το υπέρ αποθανόντι, β. Κορινθίους. Αν λοιπόν λέει ο Κύριος ότι πέθανε για όλους και όχι για μερικούς, λοιπόν και όλοι πρέπει να ζουν όχι πλέον για του λόγου τους, αλλά για το Χριστό που πέθανε για αυτούς. Λοιπόν τώρα, πώς μπορείς εσύ αδερφέ να βγεις από αυτό το χρέος που έχεις σαν χριστιανός και μαθητής του Χριστού και να ζεις σαν εθνικός. Δεν ξέρεις πως μαθητής και διδάσκαλος είναι δύο πράγματα που έχουν σχέση και ένωση ανάμεσά τους και όποιος είναι μαθητής έχει χρέος να μιμείται το διδάσκαλό του. Κι αν ο διδάσκαλος είναι Άγιος, πρέπει και ο μαθητής να γίνεται Άγιος. Άγιοι έσαιστε ότι Άγιος είμαι εγώ, Κύριος. Λεβητικό για το Α. Και αλλού λέει, αρκετών φυσί των μαθητών ή να όσο διδάσκαλος πλην, αν μέχρι τώρα δεν γνώριζες αυτές τις αψευδείς αλήθειες, πώς θέλεις να τις γνωρίσεις στο φως εκείνο. Κάποτε θα τις γνωρίσεις το φως του θεϊκού κριτηρίου. Τότε θα δεις πόσο άσχημος και πόσο τερατώδης ήταν η θεωρία της ζωής των εθνικών που εσύ έζησες, η οποία ήταν βαλμένη πάνω σε ένα επάγγελμα θεϊκό και χριστιανικό, και η θεωρία ενό κοσμικού και εκτινόδους νόμου που ακολούθησε, βαλμένο πάνω σε ένα νόμο τόσο άγιο, καθώ ο νόμο και το Ευαγγέλιο του εσαρκωμένου Θεού Λόγου. Και τότε, αγαπητέ μου, μην περιμένει εκείνο τον καιρό τη κρίση. Γι' αυτό τώρα σπούδασε να συσχηματίζεις τη ζωή σου κατά τα μαθήματα που σου παρέδωσε ο ίδιος ο διδάσκαλος και να περπατήσεις κατά τον νόμο που αυτός σου διέταξε. Ο κόσμος ας είναι διδάσκαλος των εθνικών και των απίστων, των μη χριστιανών, και ας έχει μαθητές του τους Εβραίους και τους Τούρκους, τους ειδωλολάτρες και τους Αθέους. Εσύ, αφότου βαπτίστηκες, αρνήθηκες τον κόσμο και τα του κόσμου. Λοιπόν, ο κόσμος δεν είναι δικός σου διδάσκαλος, ούτε εσύ είσαι μαθητής του κόσμου να μην ακούς πλέον από τώρα και στο εξής αυτό τον πονηρό διδάσκαλο, αλλά να μισήσεις εξ σου της ψυχής τις διαταγές και τις διδασκαλίες του κόσμου, με τους οποίες σε παρακινεί να ζητήσεις πάντοτε να τελειώνεις τις κακές σου επιθυμίες και να χωρίζεσαι από τον αληθινό σου διδάσκαλο. Να ντραπείς που στάθηκες έως τώρα περισσότερο εχθρός παρά μαθητής των μαθημάτων της αλήθειας που σου παρέδωσε ο Χριστός και ζήτησε του ταπεινά συγχώρεση στα περασμένα και κάνε υπόσχεση από εδώ και ύστερα να απαρενθείς τα πλούτη της δόξης και της ειδονές τα οποία είναι του κόσμου μαθήματα και να προτιμάς περισσότερο από κάθε άλλο σε αυτόν τον κόσμο το νόμο και τα μαθήματα του Θεού του Θεού σου ψάλλοντας με το Δαβίδ Αγαθό αγαθός μειονόμος του στόματός σου, υπέρ χρυσίου και αργυρίου. Πιο καλά μ' αρέσουν τα λόγια του στόματός σου, Κύριε, παρά χιλιάδες χρυσά νομίσματα και αργύρια. Λέγει αυτό που και ο ίδιος ο Ιερός Αυγουστίνος είπε, καθώς εάν κάποιος χάσει τη μακαριότητα, η οποία είναι ο σκοπός του ανθρώπου εξάπαντος θα πέσει στην έσχατη δυστυχία. Έτσι κι αν παραστρατήσει από τους κανόνες και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και της Θείας Γραφής, η οποία είναι η όντως σοφία και αλήθεια, εξάπαντος πέφτει σε σφάλματα. Διότι η Θεία και η Αγία Γραφή είναι Θεία επιστήμη, που μας κάνει περισσότερο πεπαιδευμένου από όλους τους φιλόσοφους, περισσότερο σοφούς από όλου τους ηθικούς και πολιτικούς και αυτή μόνο μας κάνει Άγιους και Πνευματικούς και Μακάριους μας κάνει πνευματικούς, αποσαρκικούς, ψυχικούς και άθλιους. Εκεί όπου οι αστρονομίες, οι άλγευρες και όλες οι εξωτερικές επιστήμες μας κάνουν μόνο ψυχικούς ανθρώπους και επειδή ως τώρα πέφυγες μεν εκείνα που σε διδάσκει ο Θεός σε διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ζητήσεις εκείνα που σου παραγγέλνει να αποφύγεις. Παρακάλεσέ το να σε ενδυναμώσει να κάνεις αυτό που πρέπει και να πληρώνεις με τελειότητα το χρέος. Αυτό που έχεις επειδή είσαι χριστιανός. Χωρίς να γίνεσαι αίτιος να βλασπιμείτε από τους εθνικούς, αυτό το καλό και έπαινε το όνομα του χριστιανού που ονομάζεσαι, καθώς είναι γραμμένο «Ουκ αυτή βλασφημούσι το καλόν όνομα του επικληθέν εφημάς». Μελέτη 25. Περί του πολέμου που ήρθε να βάλει ο Χριστός στη γύρια του Ευαγγελίου, στο οποίο είναι πρώτον αρχιστράτηγος και βασιλεύς ο Χριστός, Δεύτερον, τριών τάξεων άνθρωποι το ακολουθούν. Τρίτον, κατά τρεις τρόπους και βαθμούς το ακολουθούν. Συλλογή αγαπητέ μου, το νοητό πόλεμο που ήρθε να βάλει στον κόσμο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο ίδιος, ο κρυθον Βαλίνει ειρήνην αλλά μάχεραν, ματθέον τα Και σε τούτο τον πόλεμο συλλογή το λιτρωτή μας σαν ένα αρχιστράτηγο και βασιλέα άκρος μεγάλο και άκρος δυνατόν, άπειρα σοφό, αγαπητικό, συντροφιασμένο, ομού με όλους τους δικούς του αγγέλους και αγίους, έτοιμον στο να βαρύνει τους υπηκόους λαούς του, όχι με χαράτσια και βασιλικά δοσήματα, αλλά με βεριασίες και χάριτες, και όχι για να πλουτίσει αυτός με τα δοσήματά τους, αλλά να γίνει αυτός φτωχός, μόνο για να πλουτίσει εκείνους. Και για να πούμε με συντομία, συλλογίσου τον Ιησού, τον δικό μας Ιησού, ως ένα βασιλέα, με όλα τα προνόμια και χαρίσματα της θεότητός του και της ανθρωπότητος, τα οποία ευκαιρώνει, δηλαδή, με τα οποία βρίσκει ευκαιρίες για να κυβερνήσει τους υπηκόους του. Επειδή αυτός όχι μόνος Θεός, αλλά και ως άνθρωπος έχει το να είναι βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, καθώς το βεβαιώνει ο Θεολόγος Ιωάννης στην Αποκάλυψη «Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού το όνομα γεγραμμένων βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων». Μετά τα αυτά, συλλογείς ότι αυτός ο βασιλιάς προσκαλεί σε πόλεμο όλους τους άλλους ανθρώπους μαζί και κυριος κυριων μετα τα αυτα οτι αυτος ο βασιλιας προσκαλει σε πολεμο ολους τους αλλους ανθρωπους μαζι και εσενα και αποφασιστική του η γνώμη. Και το τέλος που μας προσκαλεί και ο σκοπός αυτός είναι να πολεμήσει τους δικούς του, τους δικούς μας εχθρούς. Δηλαδή να πολεμήσει τη σάρκα και το διάβολο. Όμως, με τούτο τον νόμο αυτός, όπου είναι ο βασιλιάς, πηγαίνει στον πόλεμο μπροστά από όλους, καθώς είναι γραμμένο «Εγώ εμπροσθέν σου πορεύομαι και όριο μαλλιό, θύρα χαλκά συντρίψω και μοχλού σιδηρού συνθλάσω και δώσω συ θησαυρού σκοτεινού, αποκρύφου αοράτου ανοίξουση. Έτσι λέει ο Ισαΐας το μη ε κεφάλαιο, και αφορούν αυτά το Χριστό. Και ενώσο μεν στέκει ο πόλεμο αυτό να είναι πρώτο στο να υποφέρει τι ζημιέ και τα βάσανα αυτή τη ζωή, και αυτός να είναι ο πρώτος στους κινδύνους της μάχης και αυτός να είναι ο πρώτος στο να δέχεται τις πληγές αφού δε ο πόλεμος τελειώσει η νίκη και τα στέφανα και οι τόποι και οι πόλεις που θα πάρει θα είναι όλα των στρατιωτών του. Και βλέπε πως τούτο είναι αληθινό διότι ο μεν Κύριος ήλθε στον κόσμο τούτο και έζησε όλες τις ημέρες της ζωής του με φτωχία και θλίψεις, με καταφρονήσεις, και απέθανε σε ένα σταυρικό επάνω, θάνατο, νίκησε τον κόσμο, γι' αυτό και έλεγε: Παίρνετε θάρρο, εγώ ναι, νίκηκα τον κόσμο. Νίκησε τον διάβολο, γι' αυτό έλεγε: Νην κρίσιζε στη του κόσμου τούτου, νιν ο άρχον του κόσμου τούτου, εκβληθήσετε έξω. Πέταξε τον διάβολο έξω, λοιπόν. Νίκησε τη σάρκα, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, τον εμαυτού ιών πέμψας, εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκίτου. σαρκή του. Με αυτόν τον τρόπο ακολούθησαν και αναρρίθμητες ψυχές στα θριαμβευτικά ίχνη των παραδειγμάτων του Κυρίου και αφού επολέμησαν τους προαναφερθέντες εχθρούς, τη σάρκα και τον κόσμο και τον διάβολο, κατά τους νόμους που είπαμε πριν, τώρα θριαβεύουν και χαίρουν μαζί με Αυτόν στον Παράδεισο, κι άλλος μεν έλαβε πέντε πόλεις κι άλλος δέκα κατά την αλλολογία του κόπου τους. Διότι λέει στο Λουκά, στο γιο του Κεφάλαιο, και είπε αυτό, «Εφ, αγαθέ δούλε, εις τη εξουσίαν έχων πάνω δέκα πόλεων» είπε δε και τούτο, και εσύ γίνου επάνω πέντε πόλεων. Ο νόμος πολέμου παράδοξος. Τελείωσε ενάντιος προς του νόμους των επιγείων πολέμων στους οποίους η μεν στρατιώτε μόνοι πολεμούν τους εχθρούς και ο βασιλιάς ησυχάζει. Αλλά οι τόποι και οι πόλεις πάσε όπου πάρουν οι στρατιώτε είναι του βασιλέως. Τώρα εσύ, τι κάνεις αδερφέ, τι αποκρίνεσαι σε αυτό το προσκάλεσμα, αυτό του πολέμου που έκανε ο Κύριος. Βλέπεις πολύ καλά ότι ο μεν πόλεμος είναι σύντομος, ο δε θρίαμβος και η νίκη και η απόλαυση παραμένει αιώνια. Βλέπεις ότι οι εχθροί που θα υποτάξει ο Ιησούς Χριστός είναι εχθροί δική σου περισσότερο παρά δική του, διότι εκείνον δεν μπορούν να τη στερήσουν από τη βασιλεία του, Σένα όμως θα σε στερήσουν από τη βασιλεία του Θεού και θα σε κυριεύσουν αν δεν τους νικήσεις. Σήκω λοιπόν και πάρε μια μεγαλόψυχη και στέρεα υπόσχεση να ακολουθήσεις τον Κύριο τώρα πλησιέστερα και να τον μιμηθείς κατά πάντα με μεγαλοκαρδία υποφέροντας όλα εκείνα που είναι χρειαζόμενα για να αρέσεις σε Αυτόν με το να ότι αφού πλησιάζεις στο Θεό σου, έχει να σου δώσει εκείνος μια άκρα ευτυχία. Να αισθανθείς ντροπή για την περασμένη σου ζωή, η οποία στάθηκε τόσο πολύ ενάντια στη ζωή του Χριστού, επειδή εσύ είχες εχθρούς εκείνος που ο Ιησούς Χριστός είχε φίλους. Τη φτώχεια δηλαδή για τους φτωχούς, τις θλίψεις και τους θλιμμένους, τις καταφρονήσεις και τους καταφρονεμένους, και έγινε περισσότερο όμοιος προς τον Εωσφόρο, όπου είναι αρχηγός των κολασμένων, παρά προς τον Δεσπότη Χριστό, που είναι αρχηγός των σεσωσμένων. Λοιπόν, μετάβαλε τώρα τον πόλεμο και αποφάσισε από εδώ και μπρος να έχεις τους προτέρους εχθρούς σου φίλου σου και τους προτέρους φίλου σου εχθρούς σου, στρέφοντας κατά αυτόν όλα τα πνευματικά σου άρματα για να τους νικήσεις. Και επειδή όλη η νίκη που ακολουθεί σε αυτόν τον νοητό πόλεμο δίδεται παρά του Κυρίου, καθώς είναι γεγραμμένος, ή πως ετοιμάζεται η παρά δε Κυρίου η βοήθεια. Παρακάλεσε τον Κύριο να σε φωτίσει με τη χάρη Του, στο να βλέπεις από τώρα και στο εξής με άλλα μάτια του σταυρούς, τις θλίψεις, τα βάσανα που σου στέλνει, για να σου δίνει δύναμη, να παρακαλέσεις να σου δίνει δύναμη για να υποφέρεις αγώγιστα και με κάθε λογή σε ευχαρίστησή σου, να γίνεις μιμητής και ακόλουθός του, στο χαζόμενο σε αυτά ως πράγματα πολύτιμα, ως πράγματα ευγενικά, ως πράγματα που έγιναν ζηλευμένα από το παράδειγμα του Χριστού, διότι αν εδώ προς ώρας ακολουθείς τον Ιησού στο να υπομένεις τις θλίψεις, έχεις βέβαια να απολαμβάνεις ύστερα παντοτινά, συνεφερονόμενος στη βασιλεία του, καθώς λέγει ο Θείος Παύλος, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Β. Επιστολή προς Τιμόθεο Συλλογήσω αγαπητέ μου, ότι οι τριών λογιών άνθρωποι ακολουθούν το Χριστό σε αυτόν τον πόλεμο, η πρώτη τάξη εξ αυτών είναι εκείνοι οι άνθρωποι που τον ακολουθούν με το λογισμό τους μόνο, οι οποίοι στέκονται και θαυμάζουν από μακριά με τη δικαιοσύνη αυτού του πολέμου, αλλά δεν κάνουν ποτέ απόφαση να πιάσουν τα άρματα για να πολεμήσουν και αυτοί και να νικήσουν. Δηλαδή δεν θέλουν να μεταχειριστούν τα μέσα εκείνα και τα όργανα που είναι αναγκαία για να μιμηθούν τα παραδείγματα του Ιησού Χριστού καθώς αυτός το ζητάει, είναι νικημένοι από την αργία. Η δεύτερη τάξη είναι εκείνων των ανθρώπων που πιάνουν με τα άρματα και βγαίνουν στον κάμπο, αλλά θέλουν να πολεμούν καθώς τους αρέσει. Μεταχειριζόμενοι εκείνα τα μέσα και όργανα που είναι κατά το θέλημά τους και όχι εκείνα που είναι κατά το θέλημα του Θεού. Θέλοντας να πηγαίνουν μπρος από τον Κύριο και όχι να τον ακολουθούν, δηλαδή θέλουν να πολεμούν τα πάθη και τον διάβολο, αλλά με αναπαυτική ζωή και με ιδιορυθμία και υπερηφάνεια. Η τρίτη τάξη είναι εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι μόλον και είναι βεβαιωμένο ότι όλο το καλό της ψυχής τους και όλη η δόξα που μπορούν να δώσουν στο Θεό είναι σε αυτούς, στο χέρι τους, στέκονται στο να μιμούνται τα παραδείγματα του Χριστού μόλον ότι και αφιερώνονται σε Αυτόν για να τους οδηγεί εκείνο καθώς θέλει. Και μόνο τούτο πάλι ευλογημένοι δεν γινούνται αυτόν στον πόλεμο αυτό, αλλά με συμβουλή των πνευματικών πατέρων μεταχειρίζονται τα μέσα και με τέλεια κοπή του θελήματός τους. Είναι ετοιμασμένοι διπλά και να ακολουθούν τον Κύριο στον πόλεμο κατά των εχθρών και να Τον ακολουθούν διαμέσω εκείνης τη στράτας όπου ο Κύριος θέλει να Τον ακολουθούν. Αυτοί μπορεί να λένε μαζί με τον Δαβίδ, έτοιμη καρδιά μου, ο Θεός, έτοιμη καρδιά μου. Η πρώτη τάξη είναι ψυχρή και αργή, η δεύτερη είναι χλιαρή και οκνηρή, η τρίτη είναι θερμή και επιμελής. Τώρα εσύ αδελφέ, Σε ποια τάξη βρίσκεσαι Αν είσαι στην πρώτη αλίμονο σε σένα Διότι έταξε στο Θεό να πολεμήσει τα πάθη και το διάβολο ευθύ από την ώρα εκείνη που έλαβες το Άγιο Βάπτισμα Και έπειτα στέκεσαι μακριά αργός Και δεν θέλεις να πιάσεις τα άρματα και να τους πολεμήσεις Και δεν ξέρεις τα λέπορε πως Αν εδώ δεν πολεμήσει και δεν νικήσεις τους εχθρούς σου αυτοί έχουν να σε θανατώσουν αιώνια. Δεν ξέρεις πως αν δεν πολεμήσει, ούτε στεφάνι και βραβείο μπορεί να λάβεις. Και ποιος ποτέ κοιμισμένος και αμελώντας ενίκησε ή ποιος με τρυφές και ξεφαντώματα κοσμήθηκε με στέφανα, καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τι καθέβδων τρόπεων έστησε ή τι τρυφών και καταβλούμενος κατεκοσμήθη στεφάνης, Λοιπόν, άφησε την οκνηρία αγαπητέ μου αδελφέ, και πιάσε τα άρματα για να πολεμήσει του θανάσιμου εχθρού σου, και μη θέλει να βλέπει του άλλου πώ πολεμούν, και εσύ να κάθεσαι αμέριμνο, για να μην ακούσει και εσύ εκείνο που είπαμε εσύ στου ιού του Γάδ και του Ρουβίμ. Οι αδελφοί ημών πορεύονται στον πόλεμο, και εμεί κάθεστε αυτού. Αν είσαι στη δεύτερη κατηγορία, την τάξη αυτή που λέγαμε θέλεις και δεν θέλεις για τον εαυτό σου, καθώς κάνει ο κνηρός άνθρωπος, εν τες επιθυμίες εστί πας αργός, παροιμίες για τα γάμα, και δεν είσαι ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός. Για το χλιαρό δε λέγει ο Θεός ότι χλιαρός ή και ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου. και πότε. Πρόκειται να σε εμέσει και να σε εξεράσει, σε εκείνη την ημέρα όταν εσύ θα λες Κύριε, Κύριε εν το όνομα σου προεφητεύσαμε και εν το σώμα όνομα δαιμόνια εξεβάλλομεν και εκ το ονόματι δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμε. Ο δε θα σου αποκριθεί ουδέπατε πατέγνω ημάς. Αποχωρείτε από μου, οι εργαζόμενοι την ανομία. Και ακόμη, ου πας λέγον μη, κύριε, κύριε, εισελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών, αλλά οποιον το θέλημα του πατρός μου, του εν Διότι θέλεις μεν την αρετή, μα θέλεις να την κάνεις χωρίς κόπο. Θέλεις να κόψεις τις κακές σου συνήθειες, αλλά δεν θέλεις να στεναχωρηθείς. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν θες να λυπήσεις τον κόσμο. Θέλεις να δουλεύεις στο Θεό, αλλά με τα λόγια μόνο. Και για να σου πω με συντομία, θέλεις σενα από αυτόν τον καιρό, σενα από αυτό, με το ένα σου μάτι να βλέπεις μαζί και τον ουρανό και τη γη. Και αν ίσως αποφασίσεις να νικήσεις κανένα φυσικό σου ελάττωμα και πάθος, θα μεταχειριστείς τα άρματα για να πολεμήσεις κατά το θέλημά σου και κατά τη φαντασία σου. Θα διώξεις εκείνο το πάθος που σε πειράζει λιγότερο και θα αφήσεις εκείνο που σε πειράζει περισσότερο. Και αν ίσως ο Χριστός σε προσκαλέσει να αφήσεις εμπράκτος κάποιο σου θέλημα, εσύ το αφήνεις μόνο με το λόγο, αλλά όχι με τα έργα αν ίσω πάλι σε προσκαλέσει να αλλάξει την κατάστασή σου, εσύ μεταβάλλει μόνο την εξωτερική σου στάση, εκείνη στην οποία να βρίσκεσαι, μα δεν αλλάζει την εσωτερική γνώμη τη καρδιά σου. Και αν σου ζητήσει το δέντρο, δηλαδή όλο το παν, εσύ θα του δώσει μόνο ένα μέρο από του καρπού, φυλάγοντα για του λόγου σου, για τον εαυτό σου δηλαδή, το καλύτερο. Αυτό που είναι το θέλημά σου και το φρόνημά σου. Και δεν στοχάζεσαι ταλέπορε ότι οι ιδίες νίκες όπου νομίζεις πως κάνεις στον νοητού του πόλεμο είναι σφάλματα και αμαρτίες όταν τις αποκτήσεις εναντίον των προσταγμάτων του αρχιστράτηγού σου Ιησού Χριστού. Εάν γάρφησιν, άθλη τη ούτε στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Εσχύνθητη λοιπόν να ντροπιαστεί για αυτή την ακαταστασία της γνώμης σου και τη σχολιότητα και να την αποστραφείς τελείως. Διότι αυτή η ίδια είναι των αφρόνων ανθρώπων και όχι των φρονίμων που ζητάνε επιμόνως τη σωτηρία τους άφρον γάρ φυσίν, ω σελήνη αλλιούτε. Σοφία Σιράχ. Ο άφρονας αλλάζει όπως η σελήνη. Και από εδώ και μπρο αφιέρωσε τον εαυτό σου με όλα σου τα θελήματα και τα φρονήματα σαν απαλό κερί στα χέρια του Κυρίου για να δέχεσαι στην ψυχή σου τους δικούς του νόμους. Σαν σφραγίδα και όχι να του δίνεις εσύ νόμους δικού σου, λέγοντας εξ όλης της καρδιάς σου, θα σε ακολουθήσω, Κύριε, όπου και αν πηγαίνεις. Λουκάς, το κεφάλαιο. Και με όλα αυτά, παρακάλεσε αυτό το βασιλέα του ουρανού και της γης να σε φωτίσει με τη χάρη του, να τον μιμηθείς και να κάνεις το θέλημα του ουρανίου σου πατρός και από τώρα και στο εξή αυτό να είναι το φαγητό σου και όλη σου η ψυχή. Εμών βρώμα εστί ή να πει ο θέλημα του πέψαντός με, το θέλημα του πατέρα μου δηλαδή, και να τελειώσω το έργο του. Ιωάννης τέταρτο κεφάλαιο. Διότι να ξέρεις αδερφέ, καλά να το γνωρίζεις, ότι σε τούτο τον πόλεμο ποτέ δεν πρέπει να ελπίσεις κατ' ουδένα τρόπο και λόγο, ή να ξεθαρεύσεις στη δική σου δύναμη ότι με αυτήν θα νικήσεις διότι τότε είσαι χαμένος. Οι εχθροί σου αμέσως θα σε καταπιούν και θα σε αφανίσουν αλλά όλος διόλου την νίκη πρέπει να την ελπίζεις από τον Ιησού Χριστό το μόνο νικητή όλων των εχθρών σαρκός, κόσμου, διαβόλου, αμαρτίας, πάθους, θανάτου και άδου τους οποίους καταπάτησε και τους συνέτριψε και έχισε το αίμα τους και διασκόρπισε τη δύναμή τους. Κατεπάτησα αυτούς εν θυμό μου και κατέθλασα αυτούς εις την γη και κατήγαγον τα αίμα αυτών εις την γη. Λέγοντας και εσύ αυτό που είπε ο Ζωροβάβελ «Παρασού Κύριε η νίκη και δική σου η δόξα» Κι εγώ, δικό σου ηκέτη. Β. Έσδρα, τέταρτο κεφάλαιο.